Μεγάλη ανταπόκριση είχε η έκθεση της WIMA για την βιωσιμότητα στην ναυτιλία από εχθές Τετάρτη μέχρι και σήμερα Πέμπτη. Την πέτρινη αποθήκη επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Παπάς, αντιδήμαρχοι αλλά και εκπρόσωποι φορέων της πόλης του Πειραιά. Η WIMA είναι μια ένωση η οποία δραστηριοποιείται στον Πειραιά με ελληνικές εταιρείες οι οποίες παράγουν εξοπλισμό, έχουν υπηρεσίες και κάνουν και προμήθειες πλοίων. Είναι τα τελευταία 17 χρόνια. Επιτέλους καταφέραμε να κάνουμε μια έκθεση που τη σχεδιάσαμε για πολύ καιρό. Είμαστε εδώ πέρα τα περισσότερα μέλη και προσπαθούμε με έναν έξυπνο τρόπο να προωθήσουμε ο καθένας τις εταιρείες και τα προϊόντα του. Έχουμε μεγάλη υποστήριξη από το Δήμο Πειραιά και τον κύριο Μόλαρη και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη τον Καρίδη. Και έχουμε το Μνημόνιο Συνεργασίας, καθώς όπως έχουμε και με το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή η έκθεση γίνεται εδώ στην Πέτρινη Αποθήκη. Συμμετέχουν 36 επιχειρήσεις. Ο διοργανωτής είναι η WIMA, ένα κλάστερ πολλών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας με όλες τις πλευρές και τις όψεις του. Ως Δήμος Πειραιά, ο Δήμαρχός μας έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την WIMA για να υπάρχει συνέργεια και αλληλοϋποστήριξη και στις δράσεις που κάνουν οι επιχειρήσεις αυτές αλλά και εμείς ως Δημοτική Αρχή. Πάμε μαζί χέρι-χέρι διότι πιστεύουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη στον Πειραιά, η στροφή που κάνουμε εδώ και χρόνια προς την γαλάζια οικονομία και προς τη γαλάζια ανάπτυξη, θα προέλθει μέσα από τέτοιου είδους συνεργασίες μεταξύ του Δήμου και των επιχειρήσεων. Και εμείς σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια βάζουμε το δικό μας λιθαράκι. Θα είναι μια πρωτοποριακή κίνηση που κάνει το ναυτιλιακό κλάστερ της WIMA, συμπληρώνοντας σχεδόν 18 χρόνια από την ημερομηνία που ξεκίνησε τη δραστηριότητά του. Προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε κάτι για τον Πειραιά μας, ουσιαστικά να φέρουμε την έγκλη που είχε παλιά τα Ποσειδόνια μέσω των εκθέσεων που κάνουμε εδώ. Και φυσικά πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να πρωτοπορήσουμε και να κάνουμε τη δράση αυτή μέσα στον Πειραιά.